Είναι γνωστό εδώ και χρόνια βέβαια, χιλιάδες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όλης της χώρας εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με ανανέωση αυτών κατά διαστήματα, είτε με απολύσεις και προσλήψεις αντίστοιχων άλλων εργαζομένων με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις, ορισμένου χρόνου δηλαδή. Καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες και εδώ η ερώτηση αναφέρεται σε τρεις τομείς. Στα δημόσια νοσοκομεία, τη φύλαξη, την σύντηση και την καθαριότητα των δημόσιων μονάδων. Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβους των τομέων αυτών στα νοσοκομεία. Υπήρχε και πριν, τώρα υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση με αποτέλεσμα φυσικά οι εργαζόμενοι που έως τώρα ήταν ορισμένο χρόνο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να είναι μπροστά στο φάσμα της απόλυσης ή ήδη πολλοί από αυτούς να έχουν απολυθεί έως τώρα αφού έχουν αναλάβει εργολάβη. Πρόκειται λοιπόν για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει κατά τη γνώμη μας πολύτιμη εμπειρία για τους χώρους στους οποίους εργάζονται, όπου απαιτούνται και εξειδικευμένες εργασίες, όπως στην καθαριότητα, και αν θέλετε και στη σύντηση και τα λοιπά, υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα και πάει λέγοντας. Και φυσικά είναι αντιμέτωποι, όχι και τώρα, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, απέναντι στη προκλητική στάση των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα των άλλων κυβερνήσεων, που στα λόγια αναγνωρίζουν το έργο τους, την προσφορά τους και πολύ δε περισσότερο να θυμίσουμε την πρόσφατη πανδημία, αλλά αρνούνται το δίκαιο αίτημα για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα, καθώς είναι αυταπόδεικτο ότι καλύπτουν αφενός ανάγκες και πολύ δε περισσότερο σε κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία των μονάδων υγείας. Έτσι λοιπόν το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι να ακυρωθούν φυσικά οι αναθέσεις υπηρεσιών των δημόσιων μονάδων υγείας, σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα σε ιδιωτικές εταιρείες, να μην απολυθεί κανένας από τους εργαζόμενους που εργάζονται και άμεσα με ρύθμιση να προχωρήσει μετατροπή όλων των συμβάσεών τους σε αορίστο χρόνο με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματα. Και φυσικά όχι μόνο για αυτό το προσωπικό, αλλά να προσληφθεί και να μεριμνήσει δηλαδή η κυβέρνηση ώστε να προσληφθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών. Ευχαριστώ. Τον κύριο Αντιπρόεδρο, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο να τα δούμε με μία λογική. Ξεκαθαρίζω ότι εγώ δεν αντιδικώ με τους εργαζόμενους και δεν υποτιμώ κανέναν εργαζόμενο. Όλοι οι εργαζόμενοι προσφέρουν στο δημόσιο σύστημα, τους σέβομαι και προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματά τους και τις αγωνίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταρχάς, τι θα πει ΣΟΧ, σύμβαση ορισμένου χρόνου. Όταν κάποιος αποφάσισε να πάει να προσληφθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, ήξερε ο ίδιος ότι αυτό δεν θα είναι για πάντα. Γιατί αν ήθελε να πάει να πιάσει δουλειά για πάντα, θα πει αν διεκδικείς μία μόνιμη θέση στο δημόσιο που είναι αορίστου χρόνου. Αυτός ή αυτοί πήγανε και υπογράψανε σύμβαση ορισμένου χρόνου. Όταν υπογράψει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, κάποτε φτάνει αυτό το όριο. Στην προκειμένη περίπτωση μεσολάβησε η πανδημία και υπήρξαν διαδοχικές παρατάσεις των ανθρώπων αυτών, γιατί εν μέσω πανδημίας δεν μπορούσαν να γίνουν διαδικασίες που έχει επιλέξει το Υπουργείο Υγείας και πριν φτάσω εγώ εκεί, για την πρόσληψη υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες έξω από την τομή των νοσοκομείων. Αυτό που λέμε outsourcing. Πολύ ωραία. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Όπου ολοκληρώνονται οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες του outsourcing, οι εταιρείες που κερδίζουν τους διαγωνισμούς υποχρεούνται από τους διαγωνισμούς, πρώτον, να προτείνουν εργασία στους ήδη εργαζομένους στα νοσοκομεία ως ΣΟΧ και μόνο αν αυτοί δεν θέλουν να πάνε στην εταιρεία αυτή, να ψάξουν να βρουν άλλους εργαζόμενους από την εξωτερική αγορά. Ήδη σε αρκετά νοσοκομεία έχουν γίνει τέτοιοι διαγωνισμοί, έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες, έχει λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου των ΣΟΧ και έχουν προληφθεί ορισμένοι από αυτούς σε αυτές τις εταιρείες, άλλοι αναζήταν τύχη τους στον ιδιωτικό τομέα έξω. Πρέπει να σας πω ότι η εποχή
και το περιβάλλον εργασίας σήμερα για τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις δουλειές, μιλάμε για συμβάσεις καθαριότητας, μιλάμε για συμβάσεις τραπεζοκόμων, μιλάμε για συμβάσεις φύλαξης, για τέτοιες δουλειές μιλάμε, έτσι, στα ζωμία κάνουν αυτού του τύπου τις εργασίες. Αποτελούν κλάδους που έχουν τεράστια ένταση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο για έναν εργαζόμενο σε αυτές τις κατηγορίες εργασίας να βρουν σήμερα δουλειά. Και μάζα, τολμώ να σας πω, και με πολύ καλύτερες αμοιβές αυτές παρέχει ένα δημόσιο νοσοκομείο. Λέω μια προσωπική ιστορία. Όταν πρωτοπήγα στο Υπουργείο Υγείας, μια της πρώτης διαδηλώσεις που ήταν κάτω, από την Ποεδίν, ήταν ΣΟΧ, γιατί τότε ολοκληρώνονταν η σχετική διαδικασία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Και αν θυμάμαι, είχατε κάνει και ερώτηση το θέμα αυτό. Έγινε σχετική φασαρία, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε παιχτεί και στα δελτία ειδήσεων, ήταν και λίγο επιθετική. Του εξήγησα τι μπορώ να κάνω και τι όχι. Τέλος πάντων, μία κυρία από αυτές τις κυρίες που έχασε τότε τη δουλειά και δεν ήθελε να πάει στην ιδιωτική εταιρεία, γιατί θεώρησε ότι πολύ χαμηλή αμοιβή και δεν ήταν το περιβάλλον εργασίας κτλ. Όπως θα ήθελε, επικοινώνησε μαζί μου. Είχα πει σε όλους τους εργαζομένους που θέλει μπορεί να έρθει επικοινωνία το γραφείο μου και μου ζήτησε να τη βοηθήσω να βρει δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα με πήρε και ο σύζυγός της. Της βρήκα δουλειά στον ιδιωτικό τομέα και πολύ εύκολα μάλιστα σε πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Μετά από μερικές εβδομάδες με πήρε ο σύζυγος και μου είπε: μα σώσατε τη ζωή. Πέρα από την άλλη, φτάσουμε καλύτερα. Σήμερα, με την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στα ξενοδοχεία και στις ιδιωτικές επιχείρησεις, στον τομέα ειδικά της καθαριότητας, αν κάποιος από τους ΣΟΧ θέλει πραγματικά να βρει δουλειά έξω, θα βρει αμέσως. Παρά τα αυτά, παραλαμβάνω, η απόφαση του κράτους και η δική μου είναι ότι κάθε εταιρεία που θα κερδίσει διαγωνισμό πρώτα θα ζητάει να προσλάβει από αυτούς που ήδη δούλευαν στο νοσοκομείο. Ως προς την ουσία, δεν μπορεί να γίνει αυτόματη μετατροπή των ΣΟΧ σε αορίστου χρόνου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο νόμος ισχύει και γίνεται νέα παράταση έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Όσο δεν ολοκληρώνονται, οι διοικήσεις μπορούν να παρατείνουν του ΣΟΧ. Όταν ολοκληρώνονται, η διαδικασία των ΣΟΧ έχει τελειώσει και πάμε στο νέο καθεστώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Εντάξει, ακούγεται τώρα. Δείτε, το κομβικό ή το βασικό, αν θέλετε κύριε Υπουργέ, είναι η σταθερή και μόνιμη εργασία που θα πρέπει να διέπει όλους τους τομείς εν προκειμένου των δημόσιων νοσοκομείων, γενικότερα αν θέλετε και του δημόσιου τομέα, και όχι οι παντός είδους ελαστικές μορφές εργασίας ή μέσω του απαράδεκτου καθεστώτος των συμβάσεων, μέσω εργολάβων, ατομικών συμβάσεων και πάει λέγοντας. Αυτή η πανσπερμία ελαστικών εργασιακών σχέσεων που δεν έπεσαν από τον ουρανό, διαμορφώθηκαν στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών διαχρονικά φυσικά και από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και φυσικά η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Αποτέλεσμα όμως αυτών ποιο είναι? Εμείς εκεί το εστιάζουμε και γι' αυτό στους συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου συστήματος υγείας βάζουμε το ζήτημα της μονιμότητας, της μονιμοποίησης αυτών των εργαζομένων. Με αυτή την επιχειρηματολογία που βάζουμε στην ερώτηση, είπα και στην πρωτολογία. Αφορά λοιπόν και οι εργαζόμενους που δουλεύουν χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και μην μου πείτε ότι στον εργολάβο δουλεύουν με συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα, γιατί ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργούν και σε ό,τι αφορά την εντατικοποίηση της δουλειάς και στα μέσα προστασίας και στα μέσα εργασίας και σε ό,τι αφορά το προσωπικό που θα πρέπει να εργάζεται με βάση τις συμβάσεις και πάει λέγοντας. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα, είμαι και γιατρός, τα ξέρω χρόνια από τα νοσοκομεία και από τη Λάρισα πιο συγκεκριμένα. Δουλεύουν όντως με ημερομηνία λήξης. Το ότι δουλεύουν με ημερομηνία λήξης, ανάγκη έχει ο άλλος και πάει και δουλεύει. Ναι, και υπογράφει και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αλλά δεν φταίει ο εργαζόμενος γι' αυτό. Φταίτε εσείς, εννοώ με την πολιτική σας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που διαμορφώσατε αυτό το αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, ναι. Όταν έχεις ανάγκη θα πας να δουλέψεις και για 600 και για 700 και για 5 μήνες και για 8 μήνες. Έχεις να καλύψεις ανάγκες. Οικογένειας, παιδιά, σπίτι.
Να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν και με μισθούς πείνας εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά με ό,τι συνεπάγει για τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων και φυσικά για την κατάσταση που βιώνουν και στα νοσοκομεία. Και εδώ να θυμίσουμε, επειδή έχει υποθεί στο δημόσιο διάλογο και στην αντιπαράθεση γύρω από αυτά τα ζητήματα μονιμοποίησης συμβασιούχων. Όχι μόνο εσείς, δεν το βάζω προσωπικά, έτσι, αλλά και αν θέλετε στην αντιπαράθεση που έχει γίνει κατά καιρούς. Επικαλούνται και άλλα κόμματα, επικαλούνται ποιο, το άρθρο του Συντάγματος. Μα με συγχωρείτε, στην τελευταία αναθεώρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα πρότεινε την μετατροπή του, να αλλάξει δηλαδή το σχετικό άρθρο του Συντάγματος. Είχαμε προτείνει ως κόμμα αυτό, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πίεσαν την ίσα, κάναν την πάπια κοινώς, τίποτα. Παρόλο που υποτίθεται κατά καιρούς κάποιοι εκφράζονται θετικά για τους συμβασιούχους, τους χαϊδεύουν, τους χτυπάνε την πλάτη, θα σας προσλάβουμε, θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Το κλείνω εδώ αυτό. Και βέβαια επικαλούνται, όσοι το επικαλούνται το άρθρο αυτό του Συντάγματος, για να δικαιολογήσουν ποιο, τις απολύσεις. Και φυσικά να υπάρχει και η αντίστοιχη επίθεση στη διεκδίκηση των συμβασιούχων, των εργαζομένων που ζητούν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και φυσικά δεν είναι ουρανοκατέβατο αυτό. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική αφετηρία, έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, ενώ οι ελαστικές μορφές εργασίας και οι συγκεκριμένες έχουν να κάνουν τις αποφάσεις που έχουν επαρθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κόμματα, και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για την καταστρατήγηση της σταθερής και μόνιμης εργασίας, με δικαιώματα, με ασφαλιστικά, μισθολογικά και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά στη λογική ότι ο εργαζόμενος φυσικά για το κράτος, για το αστικό κράτος, αποτελεί κόστος. Κόστος ανεπίτρεπτο, διότι οι πόροι του κράτους θα πρέπει να διοχετεύονται πού? Να διοχετεύονται στα πάσης φύσεως προνόμια, φοροαπαλλαγές, αν θέλετε φοροαπαλλαγές, απευθείας χρηματοδότησης κτλ. Κτλ. Πού? Στην business ή στις business των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Και αυτό αποδεικνύεται. Και οι οποίοι φυσικά κερδοφορούν καταληστεύοντας το λαό. Ακόμα και στα ζητήματα που αφορούν την ανάγκη του να βρει υπηρεσίες υγείας, να γιατρευτεί. Συνεπώς, εμείς περιμένουμε από τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσει συγκεκριμένα. Θα αναλάβει η κυβέρνηση την ευθύνη, την πρωτοβουλία, όπως θέλετε πείτε το, να σταματήσουν αφενός με αυτού του είδους οι εργασιακές σχέσεις και να στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες στις δημόσιες μονάδες υγείας με μόνιμο προσωπικό. Γιατί δεν παίρνετε μόνιμο προσωπικό? Λέγαμε προηγουμένως για τους γιατρούς. Γίνεται κουβέντα, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ που υπάρχει, γιατί δεν παίρνετε? Πάρτε μόνιμο προσωπικό. Αυτό ζητούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο οι ίδιοι οι οποίοι είναι ενταγμένοι ως σόχου, εργάζονται ως με συμβάσεις, αλλά και το κίνημα των νοσοκομειακών των εργαζομένων που δουλεύουν στα νοσοκομεία, γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Αυτό ζητούν. Μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτή την απάντηση θέλουμε.